Ένας που ζει σε ένα μοναστήρι βλέπει γη και ουρανό, βλέπει τους αδελφούς του, τους μοναχούς, την εκκλησία και δεν έχει πειρασμούς. Ένας που κυκλοφορεί μέσα στην πόλη, κάθε στιγμή δέχεται προκλήσεις μέσω των οφθαλμών, μέσω των νότων, χίλιες δύο προκλήσεις για να αμαρτήσει. Πόσο περισσότερη εγρήγορση και αυτοσυγκράτηση και αυτοκυριαρχία και περιορισμό των αισθήσεων πρέπει να έχει. Γιατί θυμηθείτε αυτό που λέει η Γεωγραφή, εισήλθε ο θάνατος δια των θηρίδων. Αν παρακολουθήσετε τον εαυτό σας, να δείτε γιατί πέφτουμε, γιατί αμαρτάνουμε, και πρέπει να το βλέπουμε αυτό, να βλέπουμε τα αίτια. Θα δείτε ότι βασικό αίτιο αμαρτίας είναι η πρόκληση που έρχεται μέσα από τα μάτια. Και σήμερα με την τεχνολογία και με το διαδίκτυο, πάρα πολλές πτώσεις γίνονται μέσω των οφθαλμών. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει εγρήγορση πνευματική ή μέσω των αυτιών. Και μετά έρχονται οι προκλήσεις μέσα από τη μνήμη. Θυμόμαστε, μας τις θυμίζει ο πονηρός, αμαρτίες παλαιότερες, εικόνες, καταστάσεις κλπ. Όταν λοιπόν έχεις όλες αυτές τις προκλήσεις, δεν πρέπει να προσέχεις. Γιατί ο θάνατος μπαίνει μέσα από τις θηρίδες. Και θηρίδες είναι οι αισθήσεις, τα μάτια, τα αυτιά κλπ. Αν κανείς ελέγξει τις θηρίδες, ξέρετε, πολύ πιο δύσκολα θα αμαρτήσει. Πολύ πιο δύσκολα και λέει ο Ιερός Αββάς Ισαάκ, γίνεται λέει νίκη δίχα αγώνος. Νικάς χωρίς να πολεμήσεις αν προσέξεις τις αισθήσεις σου. Μιλάει λοιπόν εδώ ο ψαλμός για αγαθά της γης, αλλά εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε και τα πνευματικά αγαθά, τα οποία εκχέονται πλούσια στο μικρό αυτό μοναστηράκι που λέγεται οικογένεια, όταν είναι όντως αληθινό μοναστηράκι, όταν υπάρχει δηλαδή αφενός μεν ισοφροσύνη, που είναι το αντίστοιχο είπαμε της παρθενίας των μοναχών, όταν υπάρχει η ακτιμοσύνη με την έννοια της κοινοκτιμοσύνης, αλίμονάν και στην οικογένεια υπάρχει το δικό μου και το δικό σου. Και όμως υπάρχει. Πόσες φορές και ο ένας και ο σύζυγος και η σύζυγος λέει τα λεφτά μου, τα χωράφια μου, η πρίκα μου, η περιουσία μου, πόσα σου δώσα, πόσα μου δώσες, γιατί δεν μας τα δώσανε εκείνα τα πεθερικά, δεν μιλάμε με τα πεθερικά γιατί δεν μας δώσαν αυτά που περιμέναμε. Μετά μιλάμε για εμποροπανήγυρη μάλλον, παρά για μυστήριο γάμου. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, κι όμως γίνονται αυτά. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι η οικογένεια είναι ένα μικρό μοναστηράκι όπου δεν έχει θέση το δικό μου και το δικό σου. Αυτό το ψυχρό ρήμα, λέει ο Ρωσόστομος, αυτό είναι που μας καταστρέφει. Πολύ περισσότερο διαλύει μια οικογένεια, αν υπάρχει το δικό μου και το δικό σου. Πρέπει λοιπόν αντίστοιχο της ακτιμοσύνης των μοναχών να υπάρχει στην οικογένεια αυτό το ίδιο πνεύμα, η κοινοκτιμοσύνη τουλάχιστον. Να λέει τα δικά μας, όχι τα δικά σου και τα δικά μου, δικά μας. Και αντίστοιχο βέβαια της υπακοής των μοναχών θα πρέπει να υπάρχει και υπακοή στους συζύγους. Λέει ο Απόστολος Παύλος, η γυναίκα να υποτάσσει στον άντρα. Ο άντρας δεν πρέπει να υποτάσσει στη γυναίκα, βεβαίως. Και ο άνδρας όχι μόνο να υποτάσσεται, να κάνει και ακόμα πιο δύσκολα πράγματα. Να αγαπάει. Να αγαπάει τη γυναίκα του, την όποια γυναίκα του. Όχι την καλή του γυναίκα, μπορεί να μην καλή γυναίκα. Να τον γκρινιάζει. Κλπ. Κλπ. Οι γνωστές καταστάσεις. Θα πρέπει να συνεχίσει να την αγαπάει. Αν θέλει να είναι σωστός σύζυγος. Και η γυναίκα να υπακούει. Αλλά και ο άνδρας να υπακούει στη γυναίκα και φυσικά θα υπακούει εφόσον την αγαπάει. Αν αγαπάς κάποιον δεν θα του κάνεις το χατήρι. Αλίμονο. Πώς θα δείξεις τον άλλον τον αγαπάς. Θα σου πει πάμε μια βόλτα και θα πεις δεν πάμε, δεν πάω, είμαι κουρασμένος. Θα κάνεις τα χίλια καλά να πας. Γιατί αγαπάς. Και δεν θα σκεφτείς την κούρασή σου. Οπότε πρέπει να υπάρχει και η υπακοή. Γι' αυτό βλέπετε η σωστή οικογένεια μοιάζει πάρα πολύ με το μοναστήρι. Άλλωστε, θυμηθείτε που είπαμε ποιος είναι ο σκοπός. Ο σκοπός του γάμου είναι η θέωση. Ο σκοπός του μοναστηρίου ποιος είναι? Πάλι η θέωση. Ίδιος σκοπός. Ο σκοπός της εκκλησίας ποιος είναι? Η θέωση των ανθρώπων που είναι μέλη της εκκλησίας. Γι' αυτό είπαμε ότι η εκκλησία είναι η οικογένεια είναι μια μικρή εκκλησία, ένα μικρό μοναστηράκι. Και ο σκοπός είναι ο ίδιος. Δεν υπάρχει διαφορά.
Γι' αυτό μην βλέπετε και τους μοναχούς σαν κάτι, συγγνώμη, ούφο, κάτι εξωπραγματικό, εξωγήινο, όχι. Δεν διαφέρουν σε τίποτε, εκτός από αυτή την σχέση τη συζυγική που υπάρχει σε εσάς, η οποία είπαμε υπηρετεί και αυτή το σκοπό της θεώσεως και τους δύο άλλους σκοπούς, τη σοφροσύνη, για να μην υπάρχουν οι πορνείες, και την παιδοποιία.